Στα σίγουρα λοιπόν ποντάρω το ένα τρίτο του μισθού και σκέφτομαι θα του τα πάρω με τη βοήθεια του Θεού. Κουβανάκια, επιστρέψαμε. Δεν πήγε καθόλου καλά το τρίμερο. Από τις 9 επιλογές πέρασαν οι 5, δηλαδή δεν κάναμε τίποτα. Σαββατοκύριακο και πρέπει να γεμίσουμε τις τσέπες μας. Στεφανάκο, σου δίνω τετράδα για φρατζέλικο και σένα, Χριστάκο. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια μας. Σέντρα! Πρώτο παιχνίδι για σήμερα έρχεται από την Αγγλία. Το παιχνίδι τη Chelsea με τη Χάλι. Η Χάλι είναι στι τελευταίε θέσει βαθμολογία, παραπέει αγωνιστικά, τραγική αμυνάτηση, ενώ από την άλλη μεριά η Chelsea είναι πρωτοπόρο. Θέλει να ξεπεράσει την κύλα τη προηγούμενη αγωνιστική και να παραμείνει στην πρώτη θέση και είναι λογικό φαβορή στον αγώνα. Βέβαια, οι αποδόσει είναι πολύ χαμηλέ και θα ποντάρουμε στο over 2,5 από τη μεριά τη Chelsea. Πάρει σε τρομερή απόδοση. Δεύτερο παιχνίδι έρχεται από την Ιταλία, το παιχνίδι της Παλέρου με τη Σασουόλο. Παιχνίδι κομβικό για τις δύο ομάδες, αν βρίσκονται κοντά στο βαθμολογικό πίνακα, ενώ για την αποφυγή του υποβασμού ο αγώνας έχει χαρακτήρα εξάπολου. Θα μείνουμε μακριά από τα σημεία γιατί η Σασουόλο είναι επικίνδυνη ομάδα και την αδικούν οι αποδόσεις. Θα ποντάρουμε στον γκολ-γκολ, υπάρχει σε τρομερή απόδοση. Τρίτο παιχνίδι έρχεται από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα το παιχνίδι τη Χετάφ με την Μπαρσελόνα. Λόγο για φαβορή δεν πέφτει, καθώ είναι η Μπαρσελόνα. Το ξέρουν όλοι. Αυτό είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Βέβαια, από εδώ είναι πολύ χαμηλέ όλα τα σημεία. Θα ψάξουμε το κέρδο στα δικά στοιχήματα. Να σκοράρει ο Νεϊμάρ στον αγώνα βρίσκεται σε πολύ καλή απόδοση. Τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι έρχεται από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα το φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός είναι η Μπαρσελόνα τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές με δύο διπλά και σήμερα παίζει με το αδερφάκι του. Θα ποντάρουμε στο Βερδιό, μου φάρει σε τρομερή απόδοση. Όπως επίσης στα δικά στοιχήματα να σκοράρω Μίτροβλου από δύο γκολ και πάνω στον αγώνα. Συνοψίζουμε λοιπόν τις προτάσεις μας για σήμερα. Chelsea Hall over 2,5 για τη Chelsea. Παλέρμο Σασουόλο goal goal. Χετάφε Μπαρσελόνα να σκοράρει ο Νεϊμάρ οποιαδήποτε χρονικό σημείο στον αγώνα. Λεβαδιακό over 2,5 και στα δικά στοιχήματα να σκοράρει ο Μίτροβλου 2 goal και πάνω. Καλή επιτυχία. Στα σίγουρα λοιπόν ποντάρω το 1 τρίτο του μισθού και σκέφτομαι θα του τα πάρω με τη βοήθεια του Θεού.